εκ μέρους των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αλληλεγγύη που μας δίνεται στο τρίχρονο αγώνα μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ βρίσκονται στην πιο καμπή και κρίσιμη φάση του τρίχρονου αγώνα. Ο καυγάς μεταξύ των υποψηφίων επενδυτών οξύνεται. Η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας, οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Όμως εμείς βαστάμε την ενότητά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να την κλονίσει. Είμαστε ζωντανοί μέσα στη ΛΑΡΚΟ, στην εργασία μας, στα σπίτια μας, όρθιοι για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση της ΛΑΡΚΟ έχουν όλες οι κυβερνήσεις και κύρια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν συμφωνήσει και διαμορφώσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να αρπάξουν μέσα από την εκποίηση τα φιλέτα και να πετάξουν εμάς τους εργαζόμενους σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κυβέρνηση, ούτε από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, ούτε από αυτούς που κυβερνήσαν πριν. Το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και την παραπέρα ανάπτυξή της, για να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας, είναι η συνέχιση του αγώνα. Ανάλογες είναι οι ευθύνες και όλων των κυβερνήσεων που αφορούν και επικαλούνται την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια, την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, στην παιδεία και σε όλες τις πτυχές που αφορούν το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Ο ένας έκοβε και άλλος έραβε για να ψηφίσουν 4 μνημόνια, 600 εφαρμοτιστικούς νόμους, κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οχτάρο, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ποινικοποίησαν τις απεργίες, μείωσαν τις συντάξεις και ανέβασαν και τα όρια ηλικίας. Σήμερα αυτή η μέρα είναι σταθμός συντονισμένου αγώνα για όλα την εργατική τάξη. Για αυτά που ζούμε, για αυτά που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις και όλο περισσότεροι οδηγούμαστε στην ανεργία, στις ευέλικτες μορφές εργασίας. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε την ακρίβεια, να διαχειριστούμε το δάνειο της πρώτης κατοικίας, την εκπαίδευση για τις σπουδές των παιδιών μας, τα περιστατικά της υγείας στις οικογένειές μας και το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Την επί 6 δεκαετίες λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, οι εργαζόμενοι την έχουν πληρώσει ακριβά. Είτε αυτοί ήταν στο ποδοσάκι, είτε στη διαχείριση των κυβερνήσεων. Τα δίδακτρα της τέχνης που μετατρέπουμε το χώμα ατσάλι το έχουμε πληρώσει ακριβά, με 80 νεκρούς, εκατοντάδες θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες και σακατεμένους σε χώρους ζωής. Η ΛΑΡΚΟ είναι η ζωή μας, γιατί την έχουμε πληρώσει με τη ζωή μας. Τρία χρόνια εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, παραμερίζοντας τις επιμέρους διαφορές που έχουμε μεταξύ μας, συσπηρωθήκαμε γύρω από τα σωματεία, υπερασπίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας της, την ανάπτυξή της και τα δικαιώματα που είχαμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτόν τον αγώνα έχει εκφραστεί με πρωτοφανή και τα σημερινά δεδομένα αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη μας κρατάει όρθιους. Μας σηκώνει τα χτυπήματα και μας γεμίζει αποφασιστικότητα. Τρία χρόνια με συσπήρωση γύρω μας από το τίμια αιτήματά μας έχουμε κρατήσει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων
έχουμε κατεκτήσει ένα μεγάλο λόγο των σωματείων και των εργαζομένων. Κυβερνήσεις και επενδυτές, αλλά και όσοι έχουν συμπαρασταθεί μέσα από τις πράξεις μας γνωρίζουν ότι είμαστε πρόθυμοι για έναν ουσιαστικό διάλογο. Άλλο τόσο έτοιμοι είμαστε για να συγκρουστούμε όταν αυτός είναι προσχηματικός, όταν κινδυνεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. 3 χρόνια δεν επιτρέψαμε σε κανέναν να αλλάξει το περιεχόμενο του αγώνα, καπελώνοντας εργαζόμενους που έχουν διαμορφώσει μέσα από τη φωτιά το αίμα, το υδρότα και το σίδερο. Γνωρίζοντας την αλληλεγγύη που έχουμε εισπράξει, έρχεται από καρδιάς, από σωματεία, εργατικά κέντρα, από απλούς εργαζόμενους που προφανώς μεταξύ τους έχουν διαφορετική πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση. Είμαστε πάντα προσεκτικοί. Κρατώντας το κοινό παρανομαστή της ταξικής συσπήρωσης, όλοι εργαζόμενοι είμαστε, βγαίνουμε νικητές από κάθε μάχη. Σήμερα η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Συμμετέχοντας στη σημερινή γενική απεργία με αίσθημα «Ο ένας για όλους και όλοι για έναν», διεκδικούμε να πάρει τέλος η απαξίωση και ανασφάλεια που γεννά η εγκαθάριση και εκποίηση της ΛΑΡΚΟ. Σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η ενιαία επαναλειτουργία της, η επισκευή των εγκαταστάσεων, ο εξυγχρονισμός για την παραπέρα ανάπτυξη. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εξασφαλισμένη εργασία με την αυτόματη κατάργηση των σκλαβοπάσαρων των εργαζομένων στις εργολαβίες, να ενσωματωθούν όλοι και να γίνουν εργαζόμενοι της ίδιας της ΛΑΡΚΟ. Ζητάμε επαναφορά των δώρων, των εορτών, του επιδόματος αδείας και αυξήσεις για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην ακρίβεια που έχουμε μπροστά μας. Καταβολή των χρηματικών ποσών που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις, ως διαφορά στις αποζημιώσεις και την κατάργηση του ασφαλιστήριου ζωής. Μας πετσοκόψανε με τις αποζημιώσεις που μας δώσανε. Πάνω από 60% είναι μειώσεις των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 45 και 40 χρόνια εργατιάς μας πήρανε, μας κλέψανε το μόχθο. Μέτρα για φθηνό ρεύμα και καύσιμα για το λαό. Μέτρα για την επάνδρωση του δωρεάν συστήματος υγείας και παιδείας. Μέτρα για τη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και θα επιβάλλουμε καλύτερες μέρες για εμάς και τις οικογένειές μας. Κλιμακώνουμε σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Αναβάζουμε τον πύχη του συντονισμού των πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη. Ζήτω η εργατική τάξη. Καλή συνέχεια και καλή αντάμωση στους αγώνες που έρχονται.